Το ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι ένα θέμα που εξακολουθεί να καίει τις Βρυξέλλες, με την άλλη πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες, να στυλώνει τα πόδια ακόμα πιο πολύ μετά την κοινή δήλωση Τσίπρα-Γιούγκερ. Σε αυτό το σημείο η λύση φαντάζει δύσκολη, καθώς και η Αθήνα έχει θέσει τη δική της κόκκινη γραμμή, ενώ ο κορυφαίος κυβερνητικός στέλεχος τόνιζε με νόημα πως αν δεν υπάρξει συμφωνία στα εργασιακά, δεν θα μπορέσουμε να πάμε σε συμφωνία γενικότερα. Στο ασφαλιστικό, σε αυτό το θέμα παραμένει η επιμονή των δανειστών να μην καταργηθεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος ασφαλιστικά ταμεία. Ενώ και ο Γιώργος Ρωμανιάς, μιλώντας στο Μέγα Σαββατοκύριακο, αποκάλυψε πως προέβαλαν στεναρά οι δανειστές στις τελευταίες συνεδριάσεις του Brussels Group να αυξηθούν τα όρια ηλικίας για όλους και για εκείνους που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι το 2012. Έγινε σε όλους φανερό ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι πρέπει να κάνει, προκειμένου διατηρώντας την εντολή του ελληνικού λαού, να πετύχει μια έντιμη συμφωνία στο ευρωπαϊκό πεδίο. Μια έντιμη και αμοιβαία υποφελή συμφωνία με τους εταίρους. Κάποιοι είναι έτοιμοι να μας κατηγορήσουν ότι προκειμένου να το πετύχουμε αυτό έχουμε πάει και πίσω από τις γραμμές της λαϊκής εντολής. Θα κάνουμε το παν προκειμένου να έχουμε μια συμφωνία που θα δώσει τη δυνατότητα σε αυτή την κυβέρνηση να αλλάξει τα κακό κείμενα σε αυτόν τον τόπο. For a few days I have been meeting with a number of my colleagues, ministers of finance, in view of the critical Eurogroup meeting that will be happening on Monday in Brussels. A meeting which is going to be yet another step in the right direction towards resolving the Greek financial crisis and an important leap, we hope, towards the period that will follow the completion of the current program, the current loan agreement with Greece, towards the post-June of 2015 era, which we are sure is going to mark the period of recovery and the return of Greece to growth.